Είσαι σκηνοθέτης Χολιγουδιανός. Χολιγουδιανός. Πώς τον βλέπεις. Μετά από αυτόν τον χάος. Τέσσερις τελευταία για σήμερα. Η Bollywood. Ναι. Έλα. Πώς το πες. Έλα. Ναι, καλημέρα. Ακούμε, καλημέρα. Επειδή τώρα άνοιξα το δέχτη και δεν άκουσα πριν αν σχολίασες κάτι για το μάτι σήμερα, το ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ, θέλω να μου πεις ένα σχόλιο για το κοτσάρισμα Τούντορ. Γενικά και σήμερα και με την ΑΕΚ. Πώς φάνηκε. Εμένα μου φάνηκε πολύ ρυψοκίνδυνο. Για σήμερα μιλάς τώρα. Γενικά είναι ρυψοκίνδυνο. Γενικά. Στο κομμάτι του Ροντρίγκες. Γιατί πλάτη δεν έχει μπακ, έχει τον Τζαβέλα που είναι στόπερ. Το άλλο είναι ότι παίρνει μεγάλο ρίσκο βάζοντας δύο όταν χάνει και θέλει να γυρίσει το αποτέλεσμα. Βάζει δύο παίκτες στην πλευρά που δεν είναι μπακ. Και εκεί πέρα δημιουργείται θέμα όταν ο άλλος ο προπονητής χτυπάει στις πλευρές και είναι έξυπνος με παίκτες γρήγορους, όπως έγινε σήμερα. Το ρίσκο όταν βγαίνει είναι εγωιτευτικό. Και λέμε του πιάσε το ρίσκο. Όταν δεν του πιάσει το ρίσκο, θα αρχίσουμε να τον βρίζουμε. Άρα είναι. Κατηγορείς με το Βίτορ δεν έχει ρίσκο, οπότε ξέρει για άμυνα λέω. Ο Βίτορ με τον. Ο Κωνσταντινίδης, λέω με τον Βίτορ δεν έχουν και να πει πλέον. Κοίταξε, ο Βίτορ είναι στόπερ. Δεν μπορεί να καλύψει την πλευρά εκεί πέρα. Ναι, εγώ ξέρεις τι είδα σήμερα. Εγώ είδα να πάω μέχρι το 30, ο οποίος έβγαζε μάτια και μετά το 30 ήταν σκασμένος. Είδα ένα Μπέλκα που μπορούσε να κρατήσει μπάλα, έκανε κινήσεις ανούσιες και για μένα, ας πούμε, ο Βίτρου σήμερα έπρεπε να το βγάλει στο 50 με 60 και όχι στο Αναστασιάδη. Άκου. Σέντερ μπακ να κατεβάσουν την μπάλα στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν. Ο Τσιόλης το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κάποιες μπαλιές πλάγια και αν βγουν, αν δεν βγουν. Δεν έχει τις καλύτερες από τον Κατσουράνη. Εντάξει, άσε να λέει αυτός. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτη. Να κατεβάσει την μπάλα από πίσω. Ο Πέλκας δεν είναι ηγέτης. Να έρθει, να την πάρει, να μοιράσει, να την ξαναπάρει, να την ξαναδώσει, να ανεβάσει 20 πόντους, 20 μέτρα επάνω την ομάδα. Δεν είναι τέτοιος παίκτης. Ωραία, σήμερα. Άρα λοιπόν. Μαζί με την 11 που κατέβασε ο Τούντορ, που ήταν ίδια σχεδόν με την ΑΕΚ. Ίδια ήταν. Εσύ ίδια. Τι θα κάνει, θα κρατούσε 11 για Ντόρτμουντ ή Μεγάβρο. Όχι, ρε, η Ντόρτμουντ και αυτά είναι μάτς για τον ΠΑΟΚ τα οποία είναι. Δηλαδή παίζει ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ. Πέμπτη. Πας να φουλάρεις. Πας να φουλάρεις. Τι θα κάνεις, τι δεκάδα θα κατέβασες με Ντόρτμουντ και τι με Ολυμπιακό. Κοίταξε, καταρχήν δεν θα φούλαρα τους παίκτες μου με την Ντόρτμουντ. Δεν θα έκανα δηλαδή παιχνίδι ντε και καλά στην Τούμπα, κατακτητικό αυτό απάνω κάτω. Θα προσπαθούσα να πάω κι εγώ με την Ντόρτμουντ σε ένα χαμηλό ρυθμό παιχνιδιού και θα άλλαζα πολλούς παίκτες. Καταρχήν δεν θα παρουσίαζα το σύστημά μου με την Ντόρτμουντ. Μπορεί να έκανα άλλο σύστημα. Μπορεί να βάζα, ας πούμε, για παράδειγμα, το Σάμπο με τον Γκάτσε και τον Ζάιρο. Αν θέλει να βάλει Σάμπο, τον. Ο Σάμπος αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Αφάς τρία γκολ από την Ντόρτμουντ, να στρώει. Εσύ πιστεύεις με 3-5-2 στην Τούμπα τι έχει να γίνει. Δεν ο Πάοκ μπορεί Κοίταξε, να πει. Και ο Πάοκ. Ακουάρισε. Ένα κολοπέχνητο με την Ντόρτμουντ. Άστον τον αυτό να λέει. Και η Ντόρτμουντ και ο Πάοκ, το μυαλό του. Οι ιδέες τους και οι. Καλά, η Ντόρτμουντ έχει την Μπάγερν. Θα είναι με αλλού. Ο ένας παίζει με την Μπάγερν και ο άλλος παίζει με τον Ολυμπιακό. Συντηρητικά θα πάνε. Τους βολεύει ισοπαλία. Εγώ φοβάμαι τον Τούντορ όμως. Μην πάει. Ισοπαλία θα πάνε. Το μάτς ξεκινάει από την ισοπαλία και τελειώνει στην ισοπαλία. Εγώ θα, στη θέση του Τούντορ θα άλλαζα και το σύστημα. Θα ξεκούραζα παίκτες. Θα βάζα τον Γλύκο τερματοφύλακα. Θα βάζα, ξέρω εγώ, τον Τζαβέλα αριστερό μπακ. Θα βάζα τον Σάμπο βασικό και τον Τζιόλι. Θα βάζα, για παράδειγμα. Το μάτς, να μου το θυμηθείς. Την Πέμπτη είναι άσος, από ημίχρονο. Άκουσε με λίγο, φίλε. Αφάς τρία γκολ από την Ντόρτμουντ, να πέσει και η ψυχολογία μετά με τον Ολυμπιακό. Όχι, το μάτς, ζωντανή σύνδεση. Την Ντόρτμουντ την είδα το απόγευμα. Από Αλέξη Σπυρόπουλο. Όπως έχω πει, φίλες και φίλοι, εγώ στο στάδιο της Τούμπας, όπου 25.000 και πλέον οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν κατακλείσει το γήπεδο της Τούμπας, περιμένοντας το εναρτήριο λάκτισμα τον διευθυντή. Τέλειο ρε φίλε, τέλειο ρε παλίκα ρε. Καλό, να πούμε για το Σπυρόπουλο. Συνήθω εγώ σε ένα απολόπουλο πετυμένο από τον Τούντορ σε ένα μάτς το οποίο η Τούμπας
αυτή για το Θεασίμε σε μια τούμπα όπου θα δει τη Ντόρτμουντ, μοιάζουν. Είναι φοβερό. Και κάθε χωρί κάποια βράση, χωρί περιπέτεια. Φεντερφέλερ εναντίον Όλσεν. Όλσεν εναντίον Φεντερφέλερ. Αν κάποιος ρωτούσες για μερικούς μήνες ότι ο Όλσεν θα είναι τερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ, ίσως θα φάνταζες τρελός, ίσως θα φάνταζες φαμένος. Αλλά πλέον είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ στη Σόντα, όπου κοστίζει και κρύα ο παρτί του ΠΑΟΚ. Ζήνει το όνειρο του τεγόντου. Κλείσε σε βαβαρέ. Μπράβο. Ποιο Σπυρόπουλο. Για τον Σπυρόπουλο δεν είπε. Τον εδώ. Ποιο Σπυρόπουλο. Τον δημοσιογράφο. Πού θα πιάνει δουλειά. Έβλεπα 20. Ο Γαϊδαρτή ο Δημήτρη. Κάθε Κυριακή βράδυ 10 η ώρα θα είναι εκεί.